Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Λέσχης Lion Share Τριμωνιάς με σκοπό την αγορά και δωρεά οδοντιατρικού μηχανήματος ΑΜΕΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Στο πλαίσιο της βραδιάς αφιερωμένη στη συγκέντρωση του απαραίτητου ποσού είχε και η νογνωσία εινογευσία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής, Τάσος Χατζηβασιλείου, Φωτεινή Αραμπατζή, η διευθύνουσα σύμβουλος της Χελένη Καριέρς, Φωτεινή Καραμαλή, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθανάσιος Μαγιαράς, το μέλος της εθελοντικής κίνησης ΑΜΕΑ Χρήστος Παπαπαύλου, ο Χαράλαμπος Φώτογλου, πρόεδρος του Ομίλου Ορφέας Σερών και ο πρόεδρος Ομίλου Επιλογές Θεόδωρος Ελιόγλου. Η πρόεδρος της Λέσχης Lion Share Τριμωνιάς, Μαρία Παλάζη, μιλώντας στο Επιλογές, τόνισε πως μετά την ανάγκη που υπήρξε για το συγκεκριμένο τον διατρικό μηχάνημα, η Λέσχη ανταποκρίθηκε ώστε να μπορέσει να γίνει δωρεά του μηχανήματος. Είναι μια εκδήλωση για κοινοφελή σκοπό, όπως κάνουμε άλλωστε συνήθως η Λέσχη Lion Share Τριμωνιάς. Αυτή τη φορά ο σκοπός μας αφορά την αγορά ενός οδοντιατρικού μηχανήματος για τα ΑΜΕΑ. Γιατί τροχύλα του μάλιστα οδοντιατρικού μηχανήματος, γιατί το οδοντιατρικό τμήμα στο νοσοκομείο μας διαθέτει και τμήμα οδοντιατρικό ειδικό για ΑΜΕΑ. Δήλωσαν την ανάγκη απόκτησης ακόμη ενός τέτοιου μηχανήματος και προσπαθήσαμε με διάφορες εκδηλώσεις, αν και ο στόχος είναι αρκετά υψηλός φέτος, να ανταποκριθούμε. Έτσι όπως μας δήλωσαν οι οδοντίατροι, το χρειάζονταν, το θεωρούσαν απαραίτητο, γιατί αυτό το υπάρχουν μηχάνημα κάποιες φορές τους άφηνε στη μέση της διαδικασίας. Ξέρετε, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να γίνει θεραπεία οδοντιατρική στα ΑΜΕΑ, προϋπόθεση είναι η νάρκωσή τους, γιατί δεν είναι συνεργάσιμα, όπως ίσως είναι κατανοητό. Αυτό σημαίνει ότι κατεβαίνουν κάτω στα χειρουργεία, γίνεται η νάρκωση. Γι' αυτό εξάλλου είναι και απαραίτητο ένα τροχύλατο τέτοιο μηχάνημα οδοντιατρικό, δεν μπορεί να είναι σταθερό, για να κατεβαίνει στα χειρουργεία. Πείτε μας και λίγα λόγια για τις δράσεις γενικά του Συλλόγου. Οι δράσεις μας αφορούν κοινοφελή έργα κυρίως. Έχουμε 5 πυλώνες δράσεων. Αυτοί είναι οι πάγιοι πυλώνες. Αφορούν την πείνα, το περιβάλλον, τον παιδικό καρκίνο, τον διαβήτη και την όραση, την τυφλότητα, την όραση, πάντοτε βέβαια περισσότερο σε επίπεδο πρόληψης, ενημέρωσης. Αυτοί είναι οι πάγιοι πυλώνες δράσης. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν παραμένουμε σε αυτούς, όπως σήμερα. Εξυπηρετούμε ανάγκες που προκύπτουν, ούτως ή άλλως το σύνθημα των Lions παγκοσμίως είναι «Υπηρετούμε», «We serve», και όπου υπάρχει ανάγκη τα λιοντάρια είναι εκεί. Έτσι λοιπόν, αφού προέκυψε τέτοια ανάγκη στο νοσοκομείο, βάλαμε αυτόν τον στόχο. Ο Χρήστος Παπαπαύλου, μέλος εθελοντικής κίνησης για ΑΜΕΑ, τόνισε πως προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία ιατρείου και πόσο σημαντικό είναι. Αυτό έγινε πριν 12 χρόνια. Υπήρχε τότε μια κίνηση η οποία λεγόταν Εθελοντική Κίνηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ήταν σύμπραξη 32 συλλόγων και φορέων ειδικής αγωγής και εθελοντικές ομάδες. Διαπιστώσαμε, είχαμε καταγράψει τότε τα προβλήματα των φορέων, ο καθένας ανάλογα με το αντικείμενο το οποίο υπηρετούσε. Και διαπιστώσαμε ανάμεσα στα πολλά προβλήματα που αφορούσαν τα ΑΜΕΑ και τον εθελοντισμό ότι υπήρχε δυσκολία εκ μέρους των γονέων στην προσπάθεια να βρουν ένα ιατρείο που να ασχολείται με παιδιά τα οποία λόγω της νοητικής υστέρησης υπήρχε δυσκολία να καθίσουν στην οδοντιατρική έδρα. Έτσι προέκυψε η ανάγκη της δημιουργίας αυτού του ιατρείου. Ευτυχώς βρήκαμε αρχικά τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι προτεργάτες από επιστημονικής πλευράς στο θέμα αυτό, οι δύο οδοντίατροι αρχικά που ενδιαφέρθηκαν, ο κύριος Τσαγμαλής Παναγιώτης και ο κύριος Γεωργιάδης ο Νίκος και ο κύριος Λότης ο Χάρης σαν ανησιολόγος, οι οποίοι ξεκίνησαν την επιστημονική προσπάθεια για να ευοδοθεί αυτός ο λόγος. Πριν 12 χρόνια μαζεύτηκαν ένα χρηματικό ποσό το οποίο δόθηκε από τους συλλόγους ειδικής αγωγής για να πάρουμε οδοντιατρική έδρα
για τα παιδιά και στα πλαίσια αυτής της οδοντιατρικής έδρας γίνεται μία επανάληψη, γιατί χρειάζεται αντικατάσταση αυτή η έδρα, και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος σύλλογος, οι Lions, είναι να μπορέσουν να αντικαταστήσουν αυτό το μηχάνημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή των Σερών. Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη σημαντική αυτή κίνηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Lions για την αμέριστη προσφορά τους προς εμάς. Και τι εννοώ, εδώ και 10 και κάτι χρόνια, από την ώρα που διορίστηκα στο νοσοκομείο Σερών, είχα την τιμή, μιας και έχω την εξειδίκευση, να βάλουμε σε λειτουργία το ιατρείο Παύλα Χειρουργείο Αναισθησία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην οδοθεραπεία. Σιγά σιγά πήγαμε μπροστά. Αυτό που έχω να πω ότι εξελιχθήκαμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τη διοίκηση του νοσοκομείου που με στήριξε, όλες τις διοικήσεις, αλλά πάνω απ' όλα ότι έχουμε γίνει πόλος έλξης όλης της Βόρειας Ελλάδας. Και αυτό γιατί σε πολλά είναι δύσκολο, ξέρετε, να χειριστεί κάποιος τα παιδιά αυτά, πόσο μάλιστα τους γονείς αυτούς οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι μέχρι τώρα να φεύγουν στην Αθήνα. Είμαστε περήφανοι που στο νομό μας έχουμε αυτό το ιατρείο. Πραγματικά, σας το λέω, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ την κυρία Παλάση για την προσφορά της. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι περήφανος που χειρίζομαι αυτά τα παιδιά, περισσότερο και τις οικογένειές τους. Και να ξέρουμε όλοι μας ότι είτε έχουμε ανάγκες είτε όχι, είμαστε όλοι ίδιοι, όλοι ισότιμοι, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Lions Aires Τριμωνιάς για την πρωτοβουλία που πήρε να εξοπλίσει το χειρουργικό τμήμα με ένα τροχήλατο οδοντιατρικό μηχάνημα, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε θεραπείες υπογενική αναισθησία σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Επειδή είμαστε από τα λίγα επαρχιακά νοσοκομεία που κάνουμε τέτοιες θεραπείες, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για αυτά τα άτομα, διότι με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουν από μακροχρόνιες λίστες αναμονής σε τριτοβάθμια νοσοκομεία και δαπανηρές και κουραστικές μετακινήσεις. Εδώ είμαστε στην εκδήλωση, στην φιλανθρωπική βραδιά που γίνεται από τους Lions. Είναι μια εκδήλωση την οποία στηρίζουμε και εμείς σαν επιμελητήριο. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι πολύ ευχάριστο που γίνονται, προσφέρουν, είναι για εθελοντισμό, είναι για την αγορά αυτού του μηχανήματος του οδοντιατρικού, για το νοσοκομείο, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το επιμελητήριο είναι πάντα αργός σε τέτοιες προσπάθειες και είναι χαρά μας που είμαστε εδώ και που θα βοηθήσουμε και εμείς σε αυτή την εκδήλωση. Την εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπου χορηγός ήταν ο όμιλος της τηλεόρασης Επιλογές, τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Καραμαλής και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Τάσος Χατζηβασιλείου. Απόψε λοιπόν εδώ στην υπέροχη βραδιά που διοργανώνει η Λέσχη Lions Τριμωνιάς, μια βραδιά με φιλανθρωπικό χαρακτήρα που έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός ειδικού μηχανήματος για το οδοντιατρείο των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο νοσοκομείο Σερών. Άλλωστε στην περιοχή μας η ευαισθησία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ανθρώπους μας με τέτοια προβλήματα, είναι δεδηλωμένη, μια και η σεραϊκή κοινωνία στηρίζει αφιδόλευτα τους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ένα μεγάλο μπράβο στη Λέσχη Lions, στην κυρία Μαρία Παλάζη και σε όλα τα μέλη που είναι δραστήρια και κυρίως προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους. Χριστούγεννα έρχονται, είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι σύλλογοι των Σερών να στέλνουν μηνύματα αλληλεγγύης στην κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κυρία Παλάζη ευχαρίστησε τους χορηγούς που βοήθησαν σημαντικά στη συγκέντρωση του απαραίτητου ποσού, και είναι η οικογένεια Καραμαλή, η επιχείρηση Τερζίδη, ο Βέρος Κωνσταντίνος, ο Μαγιαράς Αθανάσιος, ο Πεντικίδης Βασίλης, ο Σιάρκος Αντώνης και το TV Επιλογές. Να ευχαριστήσω λοιπόν την οικογένεια Καραμαλή για την δωρεά του. Την επιχείρηση Τερζίδη. Τον κύριο Βέρο Κωνσταντίνο, τον κύριο Μαλιαρά και το Εμπορικό Επιμελητήριο Σερών που μας στήριξε επίσης σημαντικά, τον κύριο Πεντικίδη Βασίλη, τον κύριο Σιάρκο Αντώνη, το TV Επιλογές ως χορηγό επικοινωνίας επίσης, να ευχαριστήσω θερμά.